Θέλω να σε ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης, να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση, για όση ώρα εσείς επιθυμείτε, προκειμένου από κοινού να κάνουμε έναν απολογισμό του τι κάναμε την τελευταία τετραετία, από κοινού, του τι έχει προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση την τελευταία τετραετία στην Ανατολική Φθιώτιδα, αλλά να σχεδιάσουμε από κοινού και την επόμενη τετραετία. Δηλαδή, θα ήθελα ως απόλυξη της σημερινής συνάντησής μας, πέρα από το γεγονός της αναδρομής και κατανομής τόσο των προτεραιοτήτων όσο και των ευθυνών που έχουμε όλοι μας απέναντι στους πολίτες, να σας ακούσω για το τι θα θέλατε από την ελληνική πολιτεία την επόμενη τετραετία. Εγώ, συνεπώς, είναι η πέμπτη επίσκεψη που κάνω με αυτή τη μορφή, και η εμπειρία δείχνει ότι γινόμαστε όλοι, και εγώ ο ίδιος, πιο σοφός στην κατάληξη αυτής της συνάντησης. Γιατί ακούτε προβλήματα που έχει η Ανατολική Φθιώτιδα, μόνο για αυτά θα μιλήσουμε άλλωστε, λύσεις που έχουν δοθεί, λύσεις που έχουν δρομολογηθεί, αλλά πιθανόν και καθυστερήσεις, κολυσιεργίες, κατανομή ευθυνών, έτσι ώστε να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Εγώ σήμερα συνεπώς σας μιλήσω για 26 έργα, τα οποία αθροίζουν στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο για την Ανατολική Φθιώτιδα. Και θεωρώ αυτό όλοι οι Δήμοι που έχω επισκεφτεί και οι Δημοτικές Αρχές το αποδέχονται. Τόσοι πόροι δεν έχουν δοθεί ποτέ στο παρελθόν σε κανέναν Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Προσέξτε, όταν λέω 50 εκατομμύρια δεν σημαίνει ότι έχουν εκταμιευθεί ήδη 50 εκατομμύρια. Μπορεί να έχουν δρομολογηθεί ή να υλοποιούνται. Αλλά πιστεύω, έτσι όπως τα έχω εγώ στο μυαλό μου, ότι δείχνουν ότι εδώ υπάρχει ένας σχεδιασμός μας, ο μακροπρόθεσμος και για το μέλλον της περιοχής. Ξεκινάω. Το πρώτο έργο, στο οποίο θα θέλω να σε ενημερώσω και λίγοι το γνωρίζετε εδώ μέσα, γιατί είναι εξελίξη των τελευταίων ημερών, είναι η αναβάθμιση του λιμένα στη Λίδα. Θέλω να σας πω ότι μου παραδόθηκε για πρώτη φορά, πολύ πρόσφατα, πριν από 3 μέρες, από την Περιφέρεια Αστεράς Ελλάδος η οριστική μελέτη. Σας θυμίζω ότι εγκρίθηκε στο τέλος του 2021 η περιβαλλοντική μελέτη του έργου που τυπλοφορεί το «Εκβάθυνση διάβλου και λιμενολεκάνης και επέκταση προβλήτας του λιμένα της Τηλίδας». Αυτά πότε έγιναν? Στο τέλος του 2021. Επί μία δεκαετία, από το 9 μέχρι το 19, δεν είχε γίνει τίποτα για την περιβαλλοντική μελέτη. Και το Σεπτέμβριο του 2022 υπήρξε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, που ενέκρινε και την οριστική μελέτη. Άρα, μετά από 12 χρόνια, ουσιαστικά έχουμε κάτι συγκεκριμένο στα χέρια μας. Ως Υπουργείο Οικονομικών, είμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την Περιφέρεια Αστεράς Ελλάδος και το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδος, ώστε να εντάξουμε το συγκεκριμένο έργο προϋπολογισμού 19,6 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θέλω να σας πω ότι η πρόταση υποβάλλεται από κοινού σήμερα από την Περιφέρεια Αστεράς Ελλάδος και κάπου είδα και τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον Βαγγέλη Τουμπλούνα. Από όσο γνωρίζω, σήμερα υποβάλλεται η πρόταση. Και για να μπορέσω να εξασφαλίσω τη χρηματοδότηση, θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση ότι το έργο θα υλοποιηθεί μέχρι τα μέσα του 2025 για να μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μέχρι τότε να υλοποιηθεί, κατά την άποψή μου, αλλά νομίζω είναι και κοινή συνισταμένη, ένα οραματικό έργο για την Ανατολική Φθιώτιδα. Το έργο αυτό αφορά τόσο την επέκταση και τη βελτίωση του υφιστάμενου λιμένα της Τηλίδας, όσο και τη λειτουργία του συνόλου του λιμένα. Σύμφωνα με τη μελέτη της Περιφέρειας Αστεράς Ελλάδος, τα έργα διακρίνονται σε 3 ζώνες. Την εμπορική ζώνη, που αναπτύσσεται σε 2 μέρη, ένα στην περιοχή του κεντρικού προβλήτα και ένα στο δυτικό άκρο, για μεσομακροπρόθεσμα αποθήκευση, τη ζώνη επαγγελματικής αλληλείας, που προβλέπεται δυτικά του κεντρικού προβλήτα, και τη ζώνη αναψυχής ανατολικά του προβλήτα, όπου θα φιλοξενούνται και τα αεραστεχνικά αλλιευτικά σκάφη, στην οποία περιλαμβάνεται επαρκής χώρος για τη διαχείριση και επισκευή σκαφών.
η συνολική έκταση των επεμβάσεων για την κατασκευή χερσαίων χώρων εκβαθύνσεων και ούτω καθεξής είναι 494.000 τετραγωνικά μέτρα. Το έργο θεωρώ ότι είναι εμβληματικό, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής, όχι μόνο της περιοχής, του νομού, όχι μόνο του νομού, της περιφέρειας Θεράς Ελλάδος. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, ξέρετε πολύ καλά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Άρα, εκτιμώ ότι για πρώτη φορά έχει φτάσει σε σημαντικό βαθμό ρήμανσης η περιφέρεια το έργο, υπολείπεται η χρηματοδότηση, θεωρώ ότι την χρηματοδότηση μπορούμε να την εξασφαλίσουμε και πιστεύω ότι αυτό το οραματικό έργο θα υλοποιηθεί μέχρι τα μέσα του 25. Αυτά για ένα μεγάλο έργο που αφορά την Ανατολική Φθιώτιδα. Το δεύτερο έργο που εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία είναι η ανέγερση του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου στις Ράχες. Ο σχεδιασμός του έργου, γνωρίζετε πολύ καλά, ξεκίνησε με αρκετά προβλήματα πολεοδομικής και χρηματοδοτικής φύσεως. Υπήρχε όμως ισχυρή πολιτική βούληση, υπήρχε συνεργασία, υπήρχε συνοχή, ξεπεράσαμε εμπόδια και το έργο προχωρά, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει, υπό την καθοδήγηση και τη συμβολή των κτηριακών υποδομών. Ήταν δική μου επιλογή, το ξέρει και ο Δήμαρχος, το έργο να το κατασκευάσουν οι κτηριακές υποδομές. Πιστεύω πάρα πολύ στην εμπειρία που έχουν στο να κατασκευάζουν έγκαιρα, ασφαλή και με περιορισμένο κόστος κτίρια. Εξασφαλίστηκαν πόροι 700.000 ευρώ. Νομίζω ότι όποιοι διέρχεστε από εκεί, πήγα και εγώ σήμερα στην εκκλησία και πέρασα λίγο, βλέπετε κάθε εβδομάδα και μία πρόοδο. Το νέο κτίριο είναι 250 τετραγωνικών μέτρων. Θα περιλαμβάνει βιοχημικό αιματολογικό εργαστήριο, εργαστήριο μικροεπεμβάσεων, τμήμα φυσικοθεραπείας, δίκλινο θάλαμο ημερήσιας νοσηλείας, τρία εξεταστήρια εκ των οποίων το ένα θα είναι για τα παιδιά, γραφείο ΕΚΑΒ 24 ώρες χρήσεως, γραμματεία χώρο υποδοχής, χώρο ανάπαυσης και θα υπάρξει και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Θα μου πείτε, εντάξει, θα γίνει αυτό, θα σας πω πότε, αλλά θα στελεχωθεί. Έχει αλλάξει ο οργανισμός, έχει ψηφιστεί νέος οργανισμός και έχει εξασφαλιστεί ήδη. Έχω μιλήσει με τον υπεράρχη, τον κύριο Σερέτη, και ήδη έχει προχωρήσει διαδικασίες. Γενικός γιατρός παθολόγος, παιδίατρος, δύο νοσηλευτές, ένας επισκέπτης υγείας και μια ειδικότητα τεχνολόγων ιατρικών εργαστήριων. Η Πέμπτη είπε έχει αναλάβει τη στελέχωση με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό. Πού είμαστε σήμερα? Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η στατική ενίσχυση του κτίριου. Είναι υποκατασκευή ο περιβάλλον χώρος, οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις του κτίριου. Και εντός 2 μηνών από σήμερα, συγκρατήστε το, θα ολοκληρωθεί το έργο. Αυτό νομίζω ότι ειδικά για την καλοκαιρινή περίοδο θα αναβαθμίσει σημαντικά και ποιοτικά τις υγειονομικές δομές στην Ανατολική Φθιώτιδα. Οπότε, αν δούμε το χάρτη της Φθιώτιδας, επί ημερών αυτής της διακυβέρνησης, έχουμε το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου γίνεται και ογκολογική κλινική με βάση το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο διαγωνισμός θα βγει Μάρτιο-Απρίλιο. Ξεκινήσαμε να λειτουργεί το Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρουλων. Σας θυμίζω πριν το 19 ήταν κλειστό και λειτουργεί υποδειγματικά. Έχουμε τα υφιστάμενα κέντρα υγείας και κάνουμε και ένα πολυδύναμο. Άρα νομίζω ότι η Ανατολική Φθιώτιδα μαζί με το Κέντρο Υγείας στη Λίδα αποκτά πολύ πιο ισχυρές δομές υγείας με ό,τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητά σας. Ειδικά για αυτούς που είστε, παράδειγμα, από τη Γλύφα και βλέπω, έχετε πολύ πιο κοντά ένα πολύ πιο ισχυρό, πολύ πιο σύγχρονο περιφερειακό ιατρείο. Και μιας και μίλησα για το Κέντρο Υγείας της Λίδας, πρόσφατα επισκέφθηκα το Κέντρο Υγείας, είχαμε ορισμένες συζητήσεις εκεί με την διοίκηση, αλλά δεν το επισκέφθηκα απλά για να δω πώς λειτουργεί, αλλά γιατί αποφασίσαμε μόνο στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας να δοθούν άλλες 250.000 ευρώ για να ενισχύσουμε τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία της Φθιώτιδας. Τι να γίνουν αυτά? Να αναβαθμιστούν. Ζήτησα συνεπώς από τον υπεάρχη να μου κάνει μια ορθολογική κατανομή σε όλο τον νομό, γιατί πρέπει να υπάρχει και κοινωνική δικαιοσύνη, ανάλογα με τις ανάγκες. Αρκεί να σας πω ότι οι εργαζόμενοι στα κέντρα υγείας, το πρώτο πράγμα που μου ζήτησαν ήταν στολές.
Συνεπώς, το Κέντρο Υγείας της Λίδας, και γι' αυτό το επισκέφτηκα, παρέλαβε ήδη ένα νέο βιοχημικό αναλυτή, κλίβανο, νέο καρδιογράφο και νέες στολές για το προσωπικό. Και το Περιφερειακό Ιατρείο Πελασγίας θα παραλάβει ένα νέο καρδιογράφο. Αυτές είναι οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις. Δεν υποστηρίζω ότι ισχυρίζομαι ότι αυτά θα αλλάξουν ριζικά την δομή και τη λειτουργία οποιοδήποτε κέντρο υγείας. Αν και αντιλήφθηκα ότι το κέντρο υγείας στη Λίδα λειτουργεί ικανοποιητικά ως προς το προσωπικό. Αυτό όμως που είναι ριζική αλλαγή είναι ότι ουσιαστικά έχουμε βάλει ένα πολύ μεγάλο ποσό, πάνω από 250 εκατομμύρια, για την αναβάθμιση όλων των κέντρων υγείας στην Ελλάδα. Το κέντρο υγείας στην περιοχή έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα PEPS 3 Ελλάδος 21-27, οπότε είμαι απολύτως πεπισμένος ότι θα υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες αναβαθμίσεις στην περιοχή, μεταξύ άλλων και με προμήθεια νέων ασθενοφόρων. Λίγο μια παρένθεση. Είχα ανοίξει έναν λογαριασμό COVID το 2020 που πολίτες εισέφεραν κάποια χρηματικά ποσά που εκτιμούσαν οι ίδιοι ότι θέλουν να εισφέρουν για ανταπόδοση στην κοινωνία. Επιλέξαμε εν πωλής αυτά να αξιοποιηθούν για την προμήθεια νέων ασθενοφόρων. Πόσα ασθενοφόρα? 17. Ομοιόμορφη κατανομή σε όλη την Ελλάδα, απλά στην Πέμπτη είπε θα υπάρχουν 2 ασθενοφόρα. Δυστυχώς, λόγω της κατάστασης που επικρατεί σε όλο τον κόσμο ως προς την προμήθεια υλικών, είναι πάρα πολύ δύσκολο οι 3 εταιρείες, γνωστές εταιρείες, Mercedes και άλλες, που προμηθεύονται ασθενοφόρα από το εξωτερικό, έγκαιρα να είχαμε τη σχετική προμήθεια. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα προμηθευτούμε τα πρώτα 6. Ένα εκ των 6 θα είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Αυτιότητας. Άρα, μέχρι τώρα σας έχω μιλήσει για ένα κατά τη δική μου εκτίμηση. Οραματικό έργο στη Λίδα, που είμαστε πολύ κοντά στο να ξεκινήσει να υλοποιείται πλέον, γιατί επί χρόνια μου λέγατε στη Λίδα, στη Λίδα, στη Λίδα, αλλά ποτέ δεν είχαμε φτάσει στην υλοποίηση. Και σας μίλησα για την υγεία, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό στην Ανατολική Φθιώτιδα. Ξέρω όμως ότι η καθημερινότητα σας έχει και άλλες προτεραιότητες. Και προφανώς γνωρίζω και σε ποια περιοχή είμαι. Οπότε το τέταρτο που για μένα είχε ιδιαίτερη σημασία είναι ένα έργο το οποίο ήταν από τα πρώτα που μου τέθηκαν και ήταν η κατασκευή αγωγού ύδρευσης από τις πηγές της Παλιοκερασιάς μέχρι τον Αχινό και τις Ράχες. Δεν ήταν μικρό έργο. Το έργο αυτό κόστισε, με βάση τις εκτιμήσεις τότε του προϋπολογισμού, 1,050. 1.050.000. Και 4 Ιανουαρίου του 2021 υπεγράφει η απόφαση με την οποία μεταφέρθηκαν στον Δήμο το 1 εκατομμύριο. Από πού? Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από την κυρία Δήμαρχο, μπορεί πιθανόν μετά να τοποθετηθεί επί αυτού, έχει κατασκευαστεί το δίκτυο μήκους 12.500 μέτρων και παρά τις δυσκολίες που υφίστανται, είναι γεγονός ότι υφίστανται δυσκολίες, εκτιμά η Δημοτική Αρχή ότι το έργο θα ολοκληρωθεί τη θερινή περίοδο. Άρα ένα έργο το οποίο κόστισε στον Έλληνα φορολογούμενο πάνω από 1 εκατομμύριο, δεν θα ήθελα να είναι μητελές. Θέλω τα χρήματα τα οποία είναι των Ελλήνων φορολογουμένων και επιστρέφουν στην κοινωνία να ολοκληρώνονται υπ' ωφελία του πολίτη, δηλαδή εσάς. Το πέμπτο, συμπληρώνω έργα τώρα, είναι Αντώνης Τρίξης. Νομίζω ότι έχουν γίνει με τη βοήθεια και των προτάσεων των δημοτικών αρχών του νομού σημαντικά έργα. Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης, 7,6 εκατομμύρια, αγροτική οδοποιία, 1,5 εκατομμύριο, ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές, 350.000, υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας, 37.000. Φτάνει το έργο στην Παλιοκερασιά και ο Αντώνης Τρίξης? Η απάντηση είναι όχι. Και άλλα χρήματα. Φιλόδημος, 120.000 για προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργων και συνοδευτικού εξοπλισμού. Φτάνει και ο Φιλόδημος. Και άλλα λεφτά. Αγροτικά έργα, 28 Σεπτεμβρίου του 2022, μέτρο 434, πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, 500.000, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Και αξιολογείται θετικά, βάζω τη λέξη θετικά,
και υποβολή πρότασης που έχει γίνει στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για τον εξυγχρονισμό του υφιστάμενου αερδευτικού δικτύου προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμώ ότι μέσα στο Φεβρουάριο θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις. Δηλαδή, στον τομέα των υποδομών, εκτός υγείας, σας μίλησα για ένα σημαντικό έργο ενός εκατομμυρίου, για έργα από τον Αντώνη Στρίτσης, για έργα από τον Φιλόδημο, για αγροτικά έργα, και έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών πάνω σε αυτά και δίνει σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Αυτιότητας, όσο μπορώ πιο ομοιόμορφα, έκτακτες πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, 1 εκατομμύριο. Υποδομή σε δημοτικές κοινότητες, 130.000. Αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης, 215.000. Εγώ επειδή σέβομαι και το τελευταίο ευρώ, 283. 215.283. Αντιμετώπιση πανδημίας, 306.244. Αντιπλημμυρικά έργα, 248.000 και θέμα σχολικών μονάδων, 57.100. Ανάμεσα στα έργα υποδομής, και εδώ είναι ζήτημα το οποίο έχουμε συζητήσει και με προέδρους, γιατί ήταν επιλογή που κάναμε από κοινού με δημοτικές αρχές, είναι η κατασκευή, από όσο γνωρίζω, αθλητικών εγκαταστάσεων στο Αυλάκι και τον Αχινό, και είναι και έργα υποδομής στη Σπαρτιά. Εκτιμώ ότι και η Δήμαρχος θα μπορούσε να τοποθετηθεί επί αυτών, αφού είναι πόροι που ούτως ή άλλως έχουν φτάσει στη Δημοτική Αρχή. Το ένα το έργο που θέλω να σας μιλήσω είναι η παρεμβάσεις αναβάθμιση κτηριακού αποθέματος. Πρόγραμμα υποδομές, μεταφορών, περιβάλλον και εφόρους ανάπτυξη. Γιατί? Για τον εξυγχρονισμό της παλαιάς βιομηχανικής μονάδας αλλουργικής στην πόλη της Τηλίδας εξασφαλίστηκαν πόροι 8,7 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα όμως, είμαστε και ούτως ή άλλως, σας μίλησα για αγροτική οδοποιία, υπάρχει εκτός των υποδομών, υπάρχει και η καθημερινότητα του πολίτη, του αγρότη. Βοηθήσαμε κατ' εξαίρεση στην Περιφερειακή Ενότητα Αυτιότητας με 3 εκατομμύρια του στο ΕΒ. Μεταξύ αυτών που ωφελήθηκαν είναι το ΕΒ Μεγάλης Βρύσης, Ροδίτσας και Αυλακίου. Και ολοκληρώθηκε, νομίζω είναι ο Νίκος εδώ, ο καθαρισμός της κεντρικής σούδας στο Αυλάκι. Άρα αξιοποιήθηκαν πόροι έξτρα του ΤΟΕΒ, των ΤΟΕΒ του νομού, ομοιόμορφα κατανεμημένοι, εκτός της Ξινιάδος που πήρε λίγο περισσότερο, γιατί είχαν γίνει κάποιες συγκεκριμένες ζημιές εκεί, για να βοηθηθούν. Ελαιοπαραγωγή. Νομίζω ότι είχα και την ευκαιρία σήμερα να συναντηθώ με κάποιους από εσάς, σε έναν φιλόξενο χώρο στη Σπαρτιά, και επιβεβαιώθηκε ότι η πολιτεία ήταν όσο μπορούσε, κοντά στον πρωτογενή τομέα, κοντά σε εσάς, σε μια δύσκολη συγκυρία την προηγούμενη τριετία. Γιατί η δύσκολη συγκυρία δεν είναι η φετινή χρονιά. Η φετινή χρονιά είναι μια καλή χρονιά, αλλά οι προηγούμενες χρονιές ήταν δύσκολες χρονιές. Και νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε ότι η πολιτεία και με επιστρεπτές και με έξτρα χρηματοδοτήσεις βρέθηκε κοντά. Υπάρχει και ένα πρόβλημα όμως, το πρόβλημα το οποίο χτυπά σε κάποιους από εσάς και σε κάποιους στη Λωκρίδα, περισσότερο στη Λωκρίδα. Ήταν το ζήτημα της ελιάς Καλαμών και η ονομασία Καλαμάτα. Νομίζω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πήρε μια απόφαση η οποία είναι υποφελία σε χιλιάδες ελαιοπαραγωγούς τύπου Καλαμών. Το 12ο που θέλω να σας πω, και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σε μια σύσκεψη που έκανε ο αγροτικός συνεταιρισμός εδώ, ήταν από τα θέματα που μου ετέθη. Ήταν ένα θέμα το οποίο δείχνει ότι δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε λάθη του παρελθόντος, αλλά μην προσπερνάμε και τη βοήθεια της πολιτείας τόσο εύκολα, και είναι η απαλλαγή της υποχρέωσης επιστροφής ενισχύσεων στο ελληνικό δημόσιο από αγροτικούς συνεταιρισμούς και πολίτες. Το ξέρετε το θέμα, το ξέρετε πολύ καλά, μη σας πω και καλύτερα από εμένα. Και όπως είχα δεσμευτεί τότε, μετά από πολύμηνη εντατική εργασία, κλείσαμε 5 υποθέσεις ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες είχαν κρυφθεί ασυμβίβαση με την εσωτερική αγορά βάσει αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χιλιάδες δικαιούχοι αγρότες και αγροτικοί συνεταιρισμοί σε όλη την Ελλάδα και στην Περιφερειακή Ενότητα Αυτιότητας απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση να επιστρέψουν στο ελληνικό δημόσιο και μάλιστα εντόκως τις ενισχύσεις που είχαν λάβει πριν από ορισμένα χρόνια. Για τη Φθιώτιδα η ωφέλεια είναι 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Για να μην προσπερνάμε έτσι εύκολα τη βοήθεια. 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Πέραν του ατομικού ποσού απαλλαγής του κάθε αγρότη.
για τον αγροτικό ελαιοειδικό συνεταιρισμό στη Λίδαση η βοήθεια ήταν 1,3 εκατομμύρια. Θα έπρεπε να επιστρέψει 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Αφήνω λίγο τον πρωτογενή τομέα, πάω στα σχολεία. Εδώ στα σχολεία πρόβλημα, θέρμανση, 57.100 μόνο για την Ανατολική Φθιώτιδα το τελευταίο διάστημα και με επιλογή την οποία κάναμε σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, ενισχύσαμε τα δημοτικά σχολεία, ομοιόμορφα, της Τηλίδας, του Αχινού, των Ραχών, της Πελαζίας και της Γλύφας, με 6 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 6 βιντεοπροβολής και 5 διαδραστικούς πίνακες. Και πάλι, δεν έρχομαι εδώ να θεαμολογήσω, δεν έρχομαι να σας πω ότι άλλαξε η καθημερινότητα των παιδιών στα σχολεία, αλλά επειδή είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το σχολείο στις Ράχες σχετικά πρόσφατα, είναι μια σημαντική βελτίωση στην καθημερινότητα των παιδιών σας, στα σχολεία τα οποία βρίσκονται. 14. Καθορίστηκε χερσαία ζώνη στην παραλία Ραχών, υπαγόμενη στο λιμενικό ταμείο Φθιώτιδας. Δύσκολη υπόθεση. Το ξέρω, πήγαινα το καλοκαίρι και ο καθένας ήθελε να βάλει το σκάφος του. Αλλά εδώ δεν είμαστε για να μιλήσουμε θέματα. Τα θέματα δεν είναι να κρύβονται κατά το χαλί, είναι να αντιμετωπίζονται. Και να αντιμετωπίζονται κατά τον βέλτιστο τρόπο για τον πολίτη. Και αυτό αφορά όλους μας. Η μέχρι πρότινος κατάσταση υποβάθμιζε τις δυνατότητες υποδοχής και εξυπηρέτησης πλωτών μέσων και απέκλειε κάθε μελλοντικό έργο υποδομής. Το ξέρετε. Η χερσαία ζώνη είχε ενισχύσει τον παραλιακό χαρακτήρα της περιοχής, τέθηκαν κανόνες διαφάνειας και νομιμότητας και προσδίδεται αναπτυξιακός χαρακτήρας στην περιοχή. Γνωρίζω, θα ήθελα όμως σήμερα, παρουσία όλων, να ακούσω και τον κύριο Μπλού να είπε αυτού, ότι το λιμενικό ταμείο εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Και από όσο γνωρίζω από την ενημέρωση που έχω, κατά την φετινή θερινή περίοδο, αναμένεται η προμήθεια και εγκατάσταση νέας, πλωτής εξέδρας ελιμενισμού μικρών σκαφών, η οποία θα εξυπηρετήσει περισσότερους χρήστες του λιμένου, ώστε να μην έχουμε τα προβλήματα του προηγούμενου καλοκαιριού. Αν θέλεις, Βαγγέλη, μετά, προσθέτεις επί αυτού. 15. Λύσαμε το θέμα με το πολυδύναμο γιατρείο, αλλά έρχονταν οι ντόπιοι στις Ράχες και μου έλεγαν, ναι, καλά έκανες εκεί παρακάμψεις νομοθεσίας, αλλά τι θα γίνει με τις οικοδομικές άδειες των δικών μας σπιτιών. Από πότε είναι το πρόβλημα αυτό? Το 2011. Συνεπώς, έπρεπε να λύσουμε το θέμα και με τις οικοδομικές άδειες. Το πρώτο και πιο δύσκολο βήμα για την άρση της αναστολής νέων οικοδομικών αδειών έγινε. Πότε? Χθες. Οι δημοτικές κοινότητες Τηλίδας, Πελασγίας και Χινέων, που περιλαμβάνει την παραλία Ραχών, εντάχθηκαν στον τρίτο κύκλο του προγράμματος πολεοδομικών μεταρρυθμίσεων Κωνσταντίνος Δοξιάδης. Οι σχετικές διακηρύξεις της μελέτης εγκρίθηκαν όπως είπα χθες και συνεχίζουμε έτσι να λύσουμε, αυτό είναι βασική προϋπόθεση, ένα πρόβλημα που ταλανίζει αρκετούς συμπατριώτες μας στην παραλία των Ραχών. Το 16ο έργο είναι η επέκταση του λιμένου στον Καραβούμιλο. Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, κάποια προαπαιτούμενα έχουν υλοποιηθεί, κάποια έχουν καλυφθεί, προσπαθούμε να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση και για αυτό το θέμα. 17ο, κάπου βλέπω εδώ τον πρόεδρο στην Ελλάδα. Πρόβλημα. Ομοίως, δεν το παραπέμπουμε, πρόκειται για κατασκευή νέας ασφαλτοστρωμένης οδού, πλάτος 5,5 μέτρων και μήκους 550 μέτρων, η οποία ξεκινά συνδεόμενη ισόπεδα στην υφιστάμενη οδό προς τη Λίδα, στα δεξιά του αυτοκινητόδρομου, διέρχεται από το υφιστάμενο τεχνικό δίκτυο και οδεύοντας, όπως έχετε δει, παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο, καταλήγει συνδεόμενο ισόπεδα στην υφιστάμενη οδό προς την Εράια, στα αριστερά του αυτοκινητόδρομου. Φανταστείτε το λίγο πώς είναι ο δρόμος. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει αναθέσει σε σύμβουλο και επικαιροποιεί τις μελέτες. Δεν υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε, εκκρεμότητες, καθώς έχει γίνει ο έλεγχος για τις απαλωτριώσεις που απαιτεί το έργο και υφίσταται συγκεκριμένη εγκεκριμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Με την επικαιροποίηση των μελετών, αναμένεται ο προϋπολογισμός του έργου να φτάσει το 1 εκατομμύριο ευρώ με ΦΠΑ. Η δημοπράτηση του έργου, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, με βάση την ενημέρωση που είχα σήμερα από τον κύριο Καραγιάννη, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, είναι μέχρι τέλος Μαρτίου.
Εγώ βάζω μέχρι αρχές Απριλίου. Βάλτε λίγο πίσω, αλλά το έχω γραπτό. 18ο. Άλλο θέμα. Όλα αυτά ακουμπούν τυχές της καθημερινότητάς σας, αλλά δείχνουν μια ομοιόμορφη αντιμετώπιση της ανατολικής φυότητας. Απαλωτριώσεις. Μεγάλο θέμα σε όλο τον νομό. Να σκεφτείτε ότι τώρα αποζημιώνονται οι κάτοικοι στον Άγιο Κωνσταντίνο. Αποζημιώθηκαν στα Καμένα Βούρυλα πολλές εκκρεμότητες εδώ και στη Δυτική Φιότιδα. Για ένα πράγμα μπορώ να σας πω. Για το τμήμα Κόγκος Ραχών, Αχλάδια Agroinvest, οι πίνακες ολοκληρώνονται, θα αποσταλούν σε 1 με 2 εβδομάδες στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και μετά θα πρέπει να βρούμε τους πόρους προς τις αποζημιώσεις. Αυτό το έργο θα υλοποιηθεί. Αλλά για να έχουμε μια αίσθηση των χρονοδιαγραμμάτων, επειδή το έχω βιώσει και στα Καμένα Βούρυλα και στον Άγιο Κωνσταντίνο, τελειώνουν οι πίνακες από το Υπουργείο Υποδομών και πάνε στο Ανάπτυξης. Το Ανάπτυξης βγάζει πόρους από, από τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων, δηλαδή από το ΕΣΠΑ. Φεύγει το έγγραφο, πηγαίνει πίσω στο Υποδομών. Το Υποδομών δεσμεύει τις πιστώσεις και ξαναπάει στο Ανάπτυξης. Το Ανάπτυξης στέλνει τις πιστώσεις στο Υποδομών και στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφέρονται οι πίνακες που στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Γίνεται έλεγχος και κατανομή και φεύγουν από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και πάνε στη ΔΟΗ. Άρα, να έχουμε μια εικόνα, όσοι από εσάς ή συμπατριώτες σας είναι σε αυτό το τμήμα, ότι η διαδικασία έχει φτάσει σχετικά στο τελικό στάδιο, σχετικά, δηλαδή υπάρχουν οριστικές δικαστικές αποφάσεις, έχουν γίνει πίνακες, πάμε συνεπώς στη διαδικασία που σας είπα, δεν θα είναι η διαδικασία που θα τελειώσει σε 1 μήνα ή 2, αλλά ουσιαστικά έχουν μπει στην τελευταία φάση. 19ο. Δρομολόγια Τρενοσέ. Υπογράψαμε μια σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή ο Κώστας Καραμαλής, εγώ και η Τρενοσέ. Για την περιοχή της Τηλίδας, ξέρετε ποια είναι τα δρομολόγια. Θα ήθελα να ακούσω επί αυτών κάποιες σκέψεις, προβληματισμούς που έχετε, γιατί είμαστε στη διαδικασία βελτιώσεων, αλλά και αναθεωρήσεων κάποιων δρομολογίων. Κωστό, είχα σήμερα την ευκαιρία να επιβεβαιώσω την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με τον Αγροτικό Ελαιολογικό Συνεταιρισμό Σπαρτιάς. Έγινε μια συμφωνία τον Μάιο του 2021, δύσκολη συμφωνία, με τραπεζικό όμιλο και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός, υγιής, ισχυρός Αγροτικός Συνεταιρισμός, στηρίζεται έμπρακτα σε νέα υγιή βάση. Και από όσο πληροφορήθηκα σήμερα, είχα την ευκαιρία πρόσφατα να δω και τον πρόεδρο εδώ στη Λίδα και θα συζητήσουμε επί αυτών. Αναμένεται να παρουσιάσει και σημαντικά κέρδη. Τώρα έκαναν το λάθος να πούν τα κέρδη μπροστά σε Υπουργό Οικονομικών, αλλά είπαν την πραγματικότητα και χαίρομαι γιατί αυτό είναι υποφελία όλων των πολιτών, όλων των μελών ενός συνεταιρισμού. Να τονίσω, να επαναλάβω και να σας προκαλέσω και να σας προσκαλέσω. Αξιοποιήστε το εργαλείο της πολιτείας που οι αγρότες που μπαίνουν σε ομάδες ή συνεταιρίζονται και ήδη συνεταιρίζονται, να κάνουν χρήση του εργαλείου που γλιτώνουν το 50% του φόρου εισοδήματος σε φόρους ζωής. Είναι τρομερό εργαλείο για να πληρώσουν οι αγρότες πολύ λιγότερους φόρους. Το κάναμε για να σας βοηθήσουμε να συνεταιριστείτε σε πιο υγιή βάση. Ακούω αλλού ενθαρρυντικά στοιχεία και αλλού απεσιόδοξα. Το εργαλείο όμως αυτό δεν θα το ξαναέχετε ως προς τη φορολόγηση, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και ολοκληρώνω σιγά σιγά, αναβάθμιση ΚΕΠ, 40 εκατομμύρια βγάλαμε το Ταμείο Ανάκαμψης Κατεκτικότητας, για να βοηθήσουμε τους πολίτες. Ο Δήμος Τηλίδας παίρνει 100.000 ευρώ για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτές, τάμπλετς και ανακαίνιση. Τηλεοπτικό σήμα στις λευκές περιοχές, βοηθήσαμε το λιμανάκι στο Βαθύκυλο, στην περιοχή αυτό βοηθήθηκε. Οι ιεροί ναοί βοηθήθηκαν με πετρέλαιο μέσα από δωρεά. Τραπεζικές υπηρεσίες, και μένω λίγο εδώ. Η άσκηση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η άσκηση με το πόσα τραπεζικά καταστήματα και υποκαταστήματα θα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα δεν είναι εύκολη. Και είχα δεχθεί και έχω δεχθεί αρκετές οχλήσεις και από τον νομό. Προφανώς, τραπεζικοί όμιλοι ενεργούν με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν για την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των καταστημάτων. Γνωρίζω
τη σημασία που υπάρχει για ένα κατάστημα μιας τράπεζας στη Στυλίδα. Και νομίζω ότι από κοινού, όλοι μαζί, αναδείξαμε με ορθολογικά, οικονομικά, κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια την ανάγκη επανεξέτασης του ζητήματος παραμονής του υποκαταστήματος στη Λίδα. Και ο στόχος, μέχρι σήμερα, επετέφθηκε. Παράλληλα, ξέρω ότι υπήρχε ένα αίτημα από την Γλύφα. Να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με ένα ATM. Νομίζω ότι και αυτό έγινε, όπως είχε γίνει παλαιότερα, με επιτυχία στην αρχή, δυσκολίες μετά, στις τράχες. Και κλείνω την τοποθέτησή μου, αφού πω, γιατί βλέπω και τον Γιώργο το Φλόρο κάπου, ότι ένας εξαιρετικός σύλλογος, η Αλόπη, ζήτησε μια βοήθεια για ένα σταθμό ζωής και παροχή πρώτων βοηθειών που υπάρχει πλέον στην παραλία Αραχών, με χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα. Κλείνω με ένα έργο το οποίο νομίζω ότι μπορούμε από κοινού να δρομολογήσουμε για την επόμενη τετραετία και είναι ουσιαστικά τα έργα της αποχέτευσης των παραλιακών περιοχών του Δήμου. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και για το Δήμο Στυλίδας. Ήδη έχει ενταχθεί η περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Αναμένεται να ενταχθεί άμεσα η αναβάθμιση του βιολογικού των καμένων βούρλων. Η Στυλίδα ήδη εξυπηρετείται από τον βιολογικό της Λαμίας. Άρα με την ένταξη του Αχινού, της Κουβέλας, του Καραβόμηλου, των Ραχών, της παραλίας Ραχών της Γλύφας, θα έχουμε μια ολιστική προσέγγιση και αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Έχει γίνει σχετική πρόταση για το μεγαλύτερο μέρος. Χρειάζεται σκληρή, συστηματική δουλειά, συντονισμένες προσπάθειες και αρκετοί πόροι όμως για να υλοποιηθεί. Άρα αγαπητοί συμπατριώτες, προσπάθησα να μοιραστώ μαζί σας 25 πρωτοβουλίες συλλογικές της κυβέρνησης μόνο για την Ανατολική Φθιώτιδα. Δεν μίλησα καθόλου για το τι κάνουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή για την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Εάν προφανώς προκληθώ μέσα από τη συζήτηση, είμαι στη διάθεσή σας. Αλλά ήθελα να αποδείξω ότι με ομοιόμορφο τρόπο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να βοηθήσουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Προφανώς θα κάνουμε και λάθη. Προφανώς θα υπάρχουν και καθυστερήσεις. Αλλά δεν νομίζω ποτέ στο παρελθόν κυβέρνηση να μπορούσε να παρουσιάσει 25 πρωτοβουλίες και πιθανόν υπάρχουν και άλλες που δεν έχω αναδείξει εγώ για μια περιοχή όπως είναι η Ανατολική Φθιώτιδα. Και αυτό συμβαίνει σε όλο τον νομό. Άρα είμαι αισιόδοξος ότι από κοινού η όποια κυβέρνηση, η όποια δημοτική αρχή, ως προς την κυβέρνηση νομίζω ότι μπορώ να έχω έναν υποκειμενισμό, μπορούμε να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα την επόμενη τετραετία. Άρα, κύριε Δήμαρχε, ο λόγος σε εσάς, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, και μετά θα δώσω εγώ το λόγο σε όσους θέλουν, για όση ώρα θέλουν, μέχρι εξαντλήσεως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.